Νέα απειλή για του κτηνοτρόφου. Μετά την πανόληση πανόλη, συναγερμό έχει σημάνει για την ευλογιά στα εγωπρόβατα. Εντείνεται όπω είναι φυσικό η ανησυχία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και τη Ράνια Μωραήτη για να δούμε το πλαίσιο των μέτρων που ενεργοποιούνται καθώ κλείνουν τα σφαγιά σε όλη τη χώρα Ράνια για 10 ημέρε και από εκεί και έπειτα επανεκτίμηση τη κατάσταση. Στο ίδιο έργο θεατέ Κατερίνα, ότι ζήσαμε πριν από λίγου μήνε με την πανόλη, φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται σε ό,τι αφορά την ευλογιά, χωρί βεβαίω να υπάρχουν κρούσματα ούτε υπόνοια κρούσματων σε επίπεδο Κρήτη. Αλλά με το Υπουργείο και τι αρχέ, βεβαίω, να σπέβδουν να λάβουν μια σειρά από προληπτικά μέτρα, ούτω ώστε να περιορίσουν το ενδεχόμενο εξάπλωση μια ζωονόσου που είναι πολύ πιο μεταδοτική ακόμα και από την Πανόλη και παραμένει στο εξωτερικό περιβάλλον για έξι μήνε. Τα κρούσματα ξεκίνησαν από την Αλεξανδρούπολη. Ήδη όπως ανακοινώθηκε έχουν φτάσει μέχρι τη Μαγνησία και την Κορινθία. Με αυτό σαν δεδομένο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Τσιάρας ανέβαλε το ταξίδι του στο Μαρόκο και σήμερα στη διάρκεια σύσκεψης, τηλεδιάσκεψης που έγινε, παρουσία στελεχών του Υπουργείου αλλά και των περιφερειαρχών Όλη τη χώρα, όπω επίση στελεχών τη κτηνιατρικής υπηρεσία και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα που περιλαμβάνουν απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων για αναπαραγωγή πάχυνση, βοσκή και σφαγή σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο, όπω επίση δεκαήμερο κλείσιμο και των σφαγείων. Ο κύριο Τσιάρα, σε δηλώσει του, μάλιστα ανέφερε πω η χώρα μα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη σοβαρή επιδημιολογική απειλή, καθώ έχει καταγραφεί έξαρση τη ευλογιά των προβάτων. Η ευλογιά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, η οποία, τονίζω, δεν απειλεί τη δημόσια υγεία, καθώ είναι μια πάθηση που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δυστυχώ όμω είναι ιδιαίτερα μεταδοτική στα ζώα. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία Προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση τη ζωονόσου και να διασφαλίσουμε ότι η κρίση αυτή θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπω έγινε και με την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων μα θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Καταλαβαίνει, Κατερίνα, ότι. Τι επόμενε ημέρε, για το δεκαήμερο τέλο πάντων τη απαγόρευση μετακίνηση, όπω επίση και το κλείσιμο των σφαγείων, για τα εγωπρόβατα βεβαίω, έτσι, mm. μιλάμε. Ε, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρξει μια αριθμία σε ό,τι αφορά την αγορά και σε ό,τι αφορά βεβαίω του κτηνοτρόφου, που να επισημάνω ότι σε αυτή τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή είχαν προλάβει και είχαν κατεβάσει στο σύνολό του ε, τα, τα εγωπρόβατα από τα ψηλά, τα ορεινότερα σημεία, τα κατέβασαν προ τα παιδινότερα ούτως ώστε να γεννήσουν, στη διαδικασία της γέννας θα βρίσκονται μέχρι και τον Ιανουάριο περίπου, ούτως ή άλλως θα δημιουργηθούν προβλήματα και στην αγορά. Ε, ας ελπίσουμε ότι αυτό το δεκαήμερο θα είναι αρκετό, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό ο υποψήφιος και αυτή η απειλή που φαίνεται ότι έχει εισέλθει στη χώρα. Και έχει ήδη σημάνει συναγερμό. Να σα πω απλά κλείνοντα ότι ήδη έχουν θανατωθεί 17.500 πρόβατα. Λοιπόν, Ράνια, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε και τη δήλωση νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή Κρήτη. Σήμερα ο πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Μιλοποτάμου. Ε, Συγγνώμη, κυρία Σαντζενάτη, γιατί έχω ένα ε, μήνυμα. Αν είναι και κάποια εξέλιξη, διαβάστε το μήνυμα. Γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια εξέλιξη ότι έχει να κάνει με τη σύσκεψη. Ναι. 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 Είναι, είναι, είναι από τον υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Είναι δηλαδή. Είναι κλείσιμο για 10 ημερών ε, τα σφαγεία. Άρα, σας έλεγα ε, αυτή την ώρα μήνυμα ο Υπουργό ε, και σας λέει ε, ότι θα κλείσουν η απόφαση να αυτή, 10 μέρες απαγόρευση και μετακινήσεων. Άρα, 10 μέρες όμως. κλείσιμο των σφαγείων και απαγόρευση των μετακινήσεων, δηλαδή πρακτικά. Μετακινήσεων. Ναι, μόλις τώρα, ε, γιατί είχα μιλήσει με τον κύριο Τσιάρα, το ότι μόλι έχουν εξέλιξη να με ειδοποιήσει, γιατί τον είχα ενημερω... ενημερώσει, βέβαια, ότι ε, θα είμαι στην εκπομπή σα και να ενημερωθεί και ο κόσμο, ο κοινοτροφικό που αγωνιά.